Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena μετά από την σπευμένη διακοπή, μετά από περίπου 7 λεπτά. Πληροφοριακά περισσότερος χρόνος από ότι διαρκεί η ανάπαυλα μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέρους. Διαρκεί περίπου 4 με 5 λεπτά. Μένει συνεύστοχος και στις δύο βολές που κέρδισε. Δεν νομίζω ότι η διακοπή να είναι αρκετή για να ρίξει τη φλόγα που έχει το παιχνίδι, τις σπίθες μάλλον που έχει το παιχνίδι. Όχι φλόγα ακόμα, αλλά καλομελέτα και έρχεται με τον μπλοκ του Μπέλη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Κάνα μισότερο δεν θα δικαιώσει τους Τελαχίνα, αλλά υπάρχει κλέψιμο από τον Δερμετζίδη. Δερμετζίδης. Δερμετζίδης πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει σφύριγμα. Με φάλλου χαμηλά. Παίκτης φωνάει κάποιος από τον Παλόντον Βέρς, υποδεικνύοντας αυστηρό μαντουμάν. Δερμετζίδης στους διατρείς είναι άστοχος. Κάτσε σούτ από την επαναφορά είναι άστοχος και υπάρχει φάουλ από τον ίδιο. Μπέλης να πάει να παίξει στα φόλια. Υπάρχουν δύο παίκτες πάνω του, φάουλ και πάλι. Από τον Γκράντ αυτή τη φορά. Ο Βασχάλης στην επαναφορά, Μπέλης. Ριβάς θέλει να δώσει την μπάλα στον Καζί, ο οποίος θέλει να ποστάρει. Έχει το προσωπικό το δίπλο, θα γυρίσει να βάλει πλάτη και θα τον κερδίσει το ψώνι. Ένα πολύ ενδιαφέρον ματσά που προκύπτει μέσα στη ρακέτα απόψε. Δεν 7. Γκράντας θα πάρει το screen. Με ψηλότερο δίπλο μετά από κάποιες προσπίσεις θα δώσει μπάλα στην ζώνη. Στο διατρίς από την κορυφή είναι ελεύθερος, είναι εύστοχος, κάτα χειροκροτούμενος τόσο από πάγκο όσο και από εξέδρα μας τον Δημήτρης. Μακάμπι Τελαβίβ ομάδα του λαού, Μακάμπι Τελαχίν ομάδα του λαού επίσης, όπως αποδεικνύεται απόψε και απόψε στη ζώνη Καρίνα. Step back στο διατρίς, πάρα πολύ δύσκολο, είναι εύστοχος από τον Πασχάλης. Χειροκροτούμενος από πάγκο. Τι μάτς βλέπουμε στη ζώνη Καρίνα. Διατρίς και πάλι είναι άστοχος αυτή τη φορά από την περίμετρο. Ο Δημήτρης πάει μέχρι μέσα. Ο Βασχάλης θα χάσει την μπάλα. 2-2 εντός. Πάρα πολύ γρήγορα μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει ο Δημήτρης. Υπάρχει rebound. Υπάρχει το μαντζόνι. Μέχρι μέσα κέρδισε την ρακέτα. Ο Γκράντας 5-10. Για να ανεβαίνουμε λίγο. Μπέλης. Το κρεμαστή πάσα θα γυρίσει ο Καζής με τρεις παίκτες να τον περικυκλώνουν, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 5-12. Περμετζίδης. Περμετζίδης πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε, πράγμα που σημαίνει ότι το φάουλ. Δεύτερο 5. Του κέρδισε. Είναι χαμηλά τελικά. Πάνω και έρθει από τον Γκράντα, διορθώνω. Ο ένας από τον ρεφ τουλάχιστον είχε δείξει ότι είναι ψηλά το φάουλ. Τον κάνει χαμηλά. Γκράντας. 3-2 το φάουλ όπως και να έχει. Γκράντας πάει μέχρι μέσα. Ανάμεσα σε δύο ψηλότερους αντιπάλους θα τους κερδίσει. 7-12. Μπέλης. Πάει μόνος του. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Διατρείς με μεγάλη καμπύλη. Είναι άσχημο. Θα τη λεμονιάσει. Στους 5 πόντους παραμένει η διαφορά. Γκράντας. Χωρίς φάουλ φωνάζει κάποιος από τον πάγκο τον Μπέρτς. Πάρει το σκρίν ο Γκράντας. Στον διατρείς Δερμετζίδης είναι μεγάλη καμπύλη, είναι άσχημος. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικεί το θετικό rebound ενεργά. Ή και όχι ενεργά, πρώτα του μάτερ. Θα τη λεμονιάσει. Στον γρήπα. Στον άχα τη λεμονιάσει. Θα γυρίσει. Πήγε να εκμεύσει το φάουλ και τα κατάφερε. Από τον προσωπικό του αντίπαλο, από τον Καλουτσόγλου. Οι ομάδες έχουν 12 και 10 παίκτες αντίστοιχα. 12 παίκτες για Bears. 10 παίκτες για Μακάμπι. Να έρθω στην πρώτη βολή ο Χατζημανιάς. Να έρθω και στη δεύτερη. Ο Μπέλης θα πάρει το rebound. Εκεί στη γωνία.
ανάμεσα σε δύο παίκτες θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το πλέον είναι άστοχος. Ωραία πάσα. Κολυπτόλου στο Μασοδημίδη, ο οποίος κρατάει. Στο 14 δευτερόλεπτα. Με τζίλι σου πια τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη για να αποφύγει το υψωμένο χέρι του Χατζηλεμονιά. Υπάρχει φάουλ που Γρίβα και το τρίτο φάουλ που Γρίβα σε ούτε 4,5 λεπτά θα περάσει εσπευμένα μέσα ο Πολυχρονιάδης W0 πίσω ο Πολυχρονιάδης στη θέση του Παναγιώτη Γρίβα έχει συγκριθεί με 3 φάουλ μόλις με Μετζίδης μέσα στην αγκίδα με αριστερό χέρι αριστερό που θα δικαιωθεί 9-12 έχουν επιστρέψει η Μακάμπι Τελαχήν Χατζηλεμονιάς ο Βασχάλης. Ο Βασχάλης δεν έχει κάνει τρίπλα. Τώρα θα ξεκινήσει. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή. Σουτσόνι. Ο Δημήτρης. Το Πολυχρονιάδη Μπεραδίδη που μένας μέχρι στα πόδια στο κάνει. Πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Τώρα αυτό είναι πράγματι για δύο βολές με την υπόδειξη του ρεφ. Ο Δημήτρης. Στις βολές. Πολύ γρήγορο παιχνίδι και πολύ physical παιχνίδι στην άμα. Δύο έννοιες πολλές φορές αντίθετες συνυπάρχουν στο απόψινο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μέσα εγώ στην πρώτη βόλη μας ο Δημήτρης. Γιατί ήμουν ο μόνος που ακούστηκε προηγουμένως. Ήταν λίγο άβολο αυτό. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Στο καλάθι διαφορά. Δημήτρης είναι άστοχος, δεύτερη βολή, Καζής, το rebound. Ο Βασχάλης θέλει να τρέξει. Γράντας μπορείς φωνάζει σε κάποιους παίκτες, θα πάρει το screen. Ο Βασχάλης θα δώσει την μπάλα στον Μπέλη. Στο για 3. Είναι έστοχος, μαρκαρισμένο τρίποντο. Από τον Μαστρο Δημήτρη. 10-15. Γράντας. Για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος είναι άστοχος. Ο Τσόνης πάρα πολύ ψηλά ο Μπέλης στο rebound. Χατζηλεμονιάς. Χατζηλεμονιάς. Ο Βασχάλης στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την μπάλα. Πήγε να βγάλει μάλλον την μπάλα στον Καζή. Μπάλα θα κλαπεί. Αλλά δεν καταφέρει να τη συγκρατήσει ο Μετζίδης. Χαρακτηριστικά νομίζω τον έπτυξε η κάμερα. Παρακασίδης έτσι στη χειρονομία για να ηρεμήσει τις συμπαίκτες του. Βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Για τα επόμενα 4 και 20 αγωνιστικά λεπτά που βγαίνουν για την πρώτη περίοδο οποιοδήποτε φάουλ στέλνει τον οποιοδήποτε παίκτη σε βολές. Μπέλης, σου πια 3. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Τόνι. Τερμεζίδης. Δημήτρης. Ζήτησε την μπάλα, δεν την πήρε στη γωνία του Καλουπτόλου. Σου πια 3, είναι άστοχο. Παίρνει το rebound και οργανώνει την επίθεση. Χατζηλεμονιάς, Μπέλης. Μπέλης, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Προκουσιμένοι βολές. Κάτσε. Ρε παιδιά, ομαδικά δεν ήταν. Ράντας. Ράντας σου πια 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Κοιτάξτε πως έχουν ζηκωθεί παίκτες από τον πάγκο να τον χειροκροτήσουν και να πανηγυρίσουν αν έμπαινε. 10-15 παραμένει. Ο Βασχάλης. Προηγουμένως ήταν επιθετικό φάουλ, γι' αυτό δεν υπήρξαν πολλές, διορθώνω. Αν είπα κάτι τέτοιο. Ζαζής σου πια 3. Είναι άστοχος airball. Κατοχή. Μακάμπι. Καλουτσόγλου. Οργανώνει την επίθεση. Σε ζώνη άμυνα τον παίρνει. Για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Βασχάλη. Προσπάθησε ο Τσόνης. Πάει από τον Βασχάλη. Ωραία πάσα. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Το καλάθι και υπάρχει μια παρατήρηση στον Μαστρο Δημήτρη. Περάσει στον πάγκο τώρα ο Μαστροδημήτρης Φιλιανίδης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του.
μιλάτε στις βολές. Έστωχος στην πρώτη. Αντώνη, σε ποιο χρεώθηκε. Ωραίος. Άστοχος στη δεύτερη βολή από την άλλη. Υπάρχει και ο Μπέλης. Δεύτερο φάουλ προηγουμένως του Δημήτρη. Μπάλα θα χαθεί και είναι για τους Τελαχήν. 10-16 λοιπόν το σκορ. Τελαχήν έχουν κολλήσει στο 10 ενεργητικό εδώ και αρκετή ώρα. Ράντας. Πάρτε το σκρίν από τον Τσόνι. Φάουλ που έχει πληρωθεί στον Τσόνι, επιθετικό. Ένα ακόμα επιθετικό φάουλ. Ένα ακόμα indicator για το πόσο θέλουν οι δύο ομάδες να παίξουν, το πόσο πάθος έχουν. Μπέλης. Μπέλης πάει ανάμεσα από δύο. Θα γυρίσει ωραία πάσα στον Καζί. Θα γυρίσει καλάθι και φάουλ. Ο Τσόνης θα περάσει στον πάγκο στη θέση του Καρακασίδης, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι. Στη συμβολή ο Καζής. 10-19. Στο σύνε 9 η Μπέρς. Όχι φάουλ που να σηκώσουμε τον πάντο τον Μπέρκ. Ένα running floater, θα δικαιωθεί τελικά ο Γράντας, 12-19. Μικρονιάδης. Θέλεις, αναλαμβάνει χρέη και point guard όπως φαίνεται. Καζής δίνει ομυρικές μάχες μέσα στη ρακέτα, κοιτάξτε τι κάνει για να πάρει την μπάλα. Για τρεις είναι έξω ο Καραγκούνης. Γυρίζει ο Παπασχάλης που έχει περάσει τον πάγκο, λέγοντας κάτι όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικό. Θα μετρούσε αν έμπαινε το καλάθι από τον Γράντα. Φάουλ που έχει θεωρηθεί τώρα στον Ραγκούνη. Διαφορά έχει ακουμπήσει για πρώτη φορά τους 10 πόντους υπέρ των Μπέρς. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, ρίχνει διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη, 14-22, 109 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μέλης, από την αριστερή τερίγα. Μέλης, step back είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Καρακασίδη. Δερμετζίδης θέλει να τρέξει. Δερμετζίδης πάει μόνος του για το post to post. 6 πόντους διαφορά μειώνει κι άλλο η Μακάμπη. Και Ντέρις φώναξε κάποιος φίλος στον Μακάμπη που κάθεται δίπλα μου. Accurate. Εύστοχο. Για ταχύτατα πράγματι ο Δερμετζίδης στο coast to coast. Υπάρχει φάουλ. Καζί στις βολές, είναι εύκολο στην πρώτη. Παίρνει το χρόνο του. Είναι εύκολο και στη δεύτερη βολή. Καταξύρισε την παραφορά. Όχι φάουλ, φανάζει κάποιος από τον πάγκο. Τον Μπέρς δεν έχουμε φάουλ. Στο πρώτο χρειάζεται με το νούμερο 77. Από σκριν είναι εύστοχος. Καλό 18-24. Έτσι λεμονιάς, υπάρχει παίκτης κάτω. Ο Καρακασίδης. Υπάρχει φάουλ που έχει πληρωθεί στο Ντερμετζίδη. Στις βολές. Ακριβώς ένα
λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πριν το τέλος αφήνει ερωτηματικά το τέλος του κόσμου, ας πούμε. Όχι, ελπίζω δηλαδή. 4-2 από τον Χατζηλεμονιά. Καθαρίζει το rebound του Κράντος και θέλει να οργανώσει την επίθεση από την αριστερή πτέρυγα για την ομάδα του. Ο μόνος που μέχρι μέσα ανάμεσα σε πάρα πολλούς παίκτες είναι άστοχος να κερδίσει δύο βολές. Υπάρχει προαναγγελθής αλλαγή, τώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο τη θέση του Χρήστου Πολυχρονιάδη ο Παπαμπασχάλης εκ νέου. Ο Μερμετζίδης θα περάσει επίσης στον πάγκο Μεργίδη στη θέση του. Έτσι πως δεν πολύ ο Γκράντας. Ο Παπαμπασχάλης πέρασε στη θέση του Πολυχρονιάδη. Ψήλωσε κάπως το σύμμα των Μπέρς. Όχι κάποια ιδιαίτερη αυτομοίωση το σύμμα των Μακάμπι με την προαναγγελική αλλαγή. Ούτε ως προς το ύψος, ούτε ως προς το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Όπως μπήκε και αυτός που βγήκε, ο Βασχάλης. Ο Βασχάλης Καζής θα δώσει ομυρικές πάχες. Φαίνεται θα δώσει ένα σκριν, υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στο σκριν από τον Καζή. Το φυσικάλιδι του παιχνιδιού πληρώνεται ακριβά από τους ρεύς απόψε. Πάμε κύριε Γιγίνη. Τσόγλου 20-24, πολύ ψηλό σκορ. Ωραία λέιζερ πάσα, μπλοκ! Μάτς βλέπουμε. Μέλης, στάει την μπάλα, δεν θα την πάρει μέσα στην αγκέντρα ο Καραγκούνης. Θα έρθουν δύο πόντι όμως. Γκράντας, ωραία πάσα. 13 δευτερόλεπτα το τέλος του 3. Μέσα! Απίστευτο καλάθι! Λίγο πριν το τέλος του πρώτης περίοδου από τον Καλυψόγλου. 6 δευτερόλεπτα όλα για τους Μπέρς. Σουτ για 3, Παπασχάλης θέλει να απαντήσει. Και αυτός εύστοχος! Τι παιχνίδι βλέπουμε! 23-29! Εάν έμπαινε και αυτό θα μιλούσαμε για εξωγήινο στάτους πλέον. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου θα μπορούσε να είναι τελικό σκορ πρώτη ημιχρόνου. 23-29 το παιχνίδι έχει πάρει φωτιές. Όχι απλά φωτιές, είναι η φέστιο που εκρήγνεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πολλές ιδιαίτερες γνώσεις στη σημεία, αλλά κάτι τέτοιο θα περιπτώσει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας, τα λόγια περιτέχουν για την πρώτη περίοδο. Επιστροφή στη Sonic Arena για την ένταξη της δεύτερης περίοδου σε μια συγκλονιστική καθόλου, όπως τα προγνωστικά μας έδειχναν και όπως μας έδειξε και η πρώτη περίοδος. Οι ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ. Ήταν ιδιαίτερα μυστικοπαθείς, δεν μιλούσαν πολύ δυνατά, δεν μπορούσα να εκμεύσω ιδιαίτερες πληροφορίες για τα επερχόμενα plays, σαν καλοκαρτή που είμαι. Κάτι που μου έκανε εντύπωση πάντως και ακούστηκε είναι ότι παίκτες στον Μακάμπι ρώτησε τη γραμματεία για τη διάρκεια του Τσανάπαυλας το 14 των αντιπάλων πόσο φάουλ έχει. Αναφερόμενο στον Καζή. Έχει διπλώσει άμυνα πολλές φορές πάνω του, πράγμα που σημαίνει ότι τον έχουν βάλει στο μάτι εντός εισαγωγικών. Και αυτή η απορία του παίκτη της Μακάμπι είναι ένας ακόμα indicator γι' αυτό. Καλό passing game, ένα running float. Κάπου πολύ καλό passing game, θα δικαιώσει το Γκράντα. Ένα ακόμα πολύ γρήγορο play, 25-29. Μπέλης. Μπέλης, θα πάρει κάτι στο screen από τον Καζή. Ο Κουλιάδης που έχει περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τον W0, ο Χρήστος από τον Κουλιάδης. Άλλαξε με τον αδελφό του με τον 97. Σουτ για 3, είναι άστοχος ο Μπέλης, υπάρχει... που έχει χρεωθεί στον Κελέκη του νούμερο 6. Μπέλης στη γωνία. Τα 10 δευτερόλεπτα θα την κρατήσει την μπάλα, έχει σταματήσει τρίπλα. Καζίσου για 3, έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άσκοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Σιλιανίδη. Ποιος παίρνει τηλέφωνο? Οι δεινόσαυροι για να μπουν μέσα στο γήπεδο. Μόνο αυτό δεν έχει γίνει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. 27-29. Μπέλης, για να είμαστε σε τρεις παίκτες ο Γκάρτον. Μακάμπι πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Καζή. Μετράει. Μία βολή. Μετράει.
μία παρατήρηση στον πάγκο, αν δεν κάνω λάθος, στον Μακάμπι. Καζής στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Το αξιοπρόσφατα μου άρεσε, θα το λέω. Καζής είναι εύστοχος στην πόλη. Διαφορά εκ νέου στους 5 πόντους, 27-32. Άστο να σουτάρει, λέει ο Παπαπασχάλης στο Μικρονιάδη. Το ίδιο λογικό παντέρα στο Πρωτοπάγκο, στο Τζιατρίς. Έχει βρεθεί ελεύθερος από το μεγάλη καμπύλη από την κορυφή. Είναι άστοχος ο Γκράντας. Το Μικρονιάδης. Στο Μικρονιάδης. Θα γυρίσει μεταξύ Χουκ, είναι άστοχος ο Μπέλης στο 14, φώναξε και κάποιος φίλος τον Μακάμπι. Έχουν βάλει στο μάτι τον Καζί όπως φαίνεται. Ποιος έχει ένα επιθετικό φάουλ, δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει την μπάλα. Ο Γκράντας να παίζει μπάσο του Κελέκη. Έδειξε ότι εγώ φταίω. Ο Γκράντας, με τη σύνδεση του χειρονομία. Μπέλης, Μπέλης παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Πισοκοδίδη, πολύ καλή άμυνα. Από τη Φιλιανίδη υπάρχει στήριγμα. Μπράβο! Έχει χειρωθεί στον Καζί και είναι το δεύτερο. Όχι, διορθώνω, δεν έχει χειρωθεί κάποιο φάουλ. Μπέλης, σύμφωνα με το ταμπλό. Είναι άστοχος ο Μπέλης ανάμεσα σε δύο παίκτες. Γιαννίδης. Ανάμεσα από δύο πάει και ανάμεσα απέναντι σε τρίτο, είναι άστοχος. Τώρα θέλει να τρέξει ο Ζήσης Πολυχνιάδης. Πάει μέχρι μέσα, ο Μπέλης θα κερδίσει το φάουλ. Στον Γκράντο, ο οποίος σήκωσε αμέσως στο χέρι του, σαν gentleman, το τιμά αυτό. Προφανώς. Δεύτερο δικό του, όπως... είναι η γραμματεία. Διορθώνω πριν, δεν έχει χρηθεί στον Καζί φάουλ τελικά. Έστω στην πρώτη πολύ ο Μπέλης. Συμπληρώσαμε κιόλας προσοχή στην άμυνα, λέει κάποιος από τον Παγκό τον Μακάμπι. Είναι άσχος στην πρώτη πολύ ο Μπέλης, 27-33. Πριν καν ολοκληρωθούν τα πρώτα 2,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο, έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ οι Μακάμπι. Σε διατρέξη είναι έστωχο από τη γωνία. 30-33 Μπέλης. Ο Κρονιάδης αφήστε τον, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο επιδεικτικά σε διατρέχεις. Μπέλης είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό ριμπάντ ανάμεσα σε δύο και φάουλ. Νικηφόρος πήρε το επιθετικό ριμπάντ. Υπάρχει αλλαγή, Δερμετζίδης θα περάσει στη θέση του Γκράντα καθώς και ο Καλουπτσόγλου στη θέση του Βεργίδη. Αντωνί, σε ποιο χρειώθηκε? Ωραία. Φαουλ που χρειώθηκε στο Βεργίδη. Φόρος, πολλά plays. Αφήνουν ελεύθερους παίκτες στην περίμετρο όπως έγινε προηγουμένως από τον Πολυχρονιάδη. Και παίκτες στον Μακάμπι. Περικυκλώνουνε τον Καζί. Πολύ πληθωρικό παιχνίδι. Πολλά πράγματα συμβαίνουνε. Ο Μεζίδης με το screen. Jump shoot είναι άστοχος airball. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Είναι πιο κοντά στον κύριο κομμάτι στον Τζάντιος και ενώ έκανε τον πάγκο. Χειροκροτήσει. Μπέλης. Μπέλης, όλο πάσα στον Σουτσενιάδη, θα τροφοδοτηθεί ο Καζής. Δύο παίκτες πάνω του, είναι άστοχος. Μαρτύρεται για φάουλ, Δερμετζίδης, πάει μέχρι μέσα. Δύο έχεις, Χρήστο, δύο έχεις, τώρα με αυτό δύο. Δεύτερο φάουλ του Πολυχρονιάδη. Ηλία, έχεις δύο. Εσύ δύο έχεις. Δύο Μπέλης, εσύ δύο. Ζήτησε αλλαγή, αλλά νόμιζα ότι είχε τρία φάουλ ο Πολυχρονιάδης με το νούμερο 0-0 ή δεν ήταν σίγουρος, με το που έμαθα ότι είχε δύο, δεν υπάρχει αλλαγή. Ωραία πάσα από την επαναφορά. Θα συγκρατήσει, φέιντ αγουέι, είναι έστοχος. Οκ,
Κασελέκης. 1-2-3-4 Μπέλης. Μπέλης θα παίξει στις τρίπλες στις σταυρωτές. Είναι άστοχος στις επεμβλήτες του Ταλίδη. Τσόγλου θέλει να γυρίσει ταχύτατα, πέρασε τον Πολυχρονιάδη. Είναι άστοχος έρμπολ. Έχουν δημιουργήσει πολύ πλέον εκτήσεις για αυτόν θέση. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η προαναγκευτής αλλαγή, θα περάσει πράγματι ο Παπασχάλης στη θέση του Πολυχρονιάδη με το 0-0. 0-0. Ωραίο νούμερο. Ξυπνάει τον Τζογαδόρο μέσα μου. Πολυχρονιάδης. Φόρος με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Δερμετζίδης στο rebound. Κάνει κίνηση για κάποιον παίκτη να κινηθεί μέσα στη ρακέτα, πράγματι γυρίζει το κελέκι μέσα σε αυτήν. Θα πάρει το σπριν από τον Ρογιαννίδη. Στη γωνία ο Καλουπτσόγλου πάει ανάμεσα από δύο παίκτες στα 3 δευτερόλεπτα. Φάουλ για δύο βολές. Στα 2,1 κατάφερε να κερδίσει κάτι καλό για αυτόν και συνεπώς για την ομάδα του ο Καλουπτσόγλου. Άστοχος στη δεύτερη, μπαίνει στο rebound, αν ευτοχούσε η διαφορά θα εκμεταλλευόταν. Θα ήταν ισόπαλες οι δύο ομάδες στους 34 πόντους. Μπαίνεις έχει μια άλλη στερά. Μπαίνεις πάει μέχρι μέσα. Πάει ο Βασχάλης. Δείξε την μπάλα μέσα στη ραγέντα, δεν την πήρε στους 3 Πολυχρονιάδης, είναι άστοχος. Ο ίδιος του ψευτικό rebound θα οθήσει την μπάλα στον Καζή, ο οποίος είναι εκτός ραγέντας αυτή τη στιγμή. Ο Βασχάλης. Το μετζίδα απέναντί του πάει μέχρι μέσα. Απίστευτη φάση, νόμιζα ότι θα κάρφωνε. 33-36. Στους 3 πόντους η διαφορά. Περμετζίδης. Ο Μετζίδης πάει και αυτός μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Μπέλης στο rebound, θέλει να τρέξει. Μπέλης θέλει να τρέξει, είναι πλεονασμός βέβαια. Άλλαξε τον Πολυχρονιάδη. Ξαναδώσει την μπάλα στο για 3, είχε βρεθεί επιδεικτικά ελεύθερος για μία ακόμα φορά, είναι άστοχος. Βγαίνει μπροστά από τον Νικηφόρο. Ο Δερμετζίδης και παίρνει το rebound και έχει χρειωθεί τεχνική ποινή στον Νικηφόρο. Τεχνική φωνή, ωραίος. Τεχνική φωνή, με το AI ταιριάζει. Τεχνική φωνή δεν υπάρχει στον μπάσκετ πάντως, μέχρι στιγμής. Με ζήτησε είναι άστομο σε βόλη της τεχνικής. Κοντισί για Μακάμπι. Τελέκης. Θα ζητήσει και θα πάρει την μπάλα χαμηλά τώρα. Θα ξαναδώσει την μπάλα, υπάρχει κλέψιμο, θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα ο Πασχάλης. Ωραία πάσα στον Μπέλη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος, ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εκ νέου 33-38 στους 5 πόντους τη διαφορά. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bears, δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι παίκτες της Maccabi. Μετζίδης θα πάει να πάρει την μπάλα από τον Τζόνι. Ο Spacey μεταξύ των 2 δεν ήταν καλύτερα δυνατά. Υπάρχει φάουλ στο κέντρο του κυπέδου από τον Παπαπασχάλη που ήθελε να σταματήσει το ρυθμό των αντιπάλων τους. Αυτό το φάουλ λοιπόν σηματοδότησε το τελευταίο που είχαν να δώσουν χαμηλά. Χωρίς βολές, η Μπέρς. Κρίμα για κρίμα. Στροδημήτρης, ανάμεσα από δύο. Ανάμεσα από άλλους δύο τώρα θα πάει κόρδο σταυρωμένο και έρχεται για Μπέλη. Είναι άστοχος ο ίδιος. Μπέλη θα πάρει τώρα την μπάλα. Ανάμεσα σε δύο παίκτες, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-40.
φτάσει στο σημείο να μην υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Αυτή η φάση που είδαμε προηγουμένως, ας πούμε, να θεωρείται κάτι όχι άξιο για highlights, ας πούμε, με το παιχνίδι που βλέπουμε. Θα γυρίσει, θα σκορπίσει ο Μαστροδημήτρης, 35-40. Ο Βασχάλης. Ο Βασχάλης πάει με τρεμέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες, θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Και πολύ φυσικάλιτη και πολύ up-tempo παιχνίδι. Και πολύ σκορ και πολλοί παίκτες. Γενικώς ένα πολύ παιχνίδι. Έστω στην δεύτερη, 35-41. Ράντας, Ρόνης θέλει να αποστάρει. Υπάρχει φάουλ που έχει χρησιμοποιηθεί στον Αγγελεμονιά. Έχει περάσει εκτός στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αγγελεμονιάς και αναγνώστου, δύο φόρουγουρ. Σπέρς και Μπέλης. Θεωρητικά ψηλό σχήμα. Αλλά με τον τρόπο που παίζει ο παίκτης μπορεί να το κάνουν να φαίνεται χαμηλό. Σόλις είναι έστω στην πρώτη. Άστρο στην δεύτερη, πάρα πολύ ψηλά από τον Βασχάλη, θα μαζέψει ένα ακόμα rebound. 3-17 για το τέλος. Ο Βασχάλης θα πάρει το screen shoot για 3. Θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι airball. Κράτας. Ο χειριστής προηγείται από το σχήμα. Τόνις θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, είναι άστοχος. Μπέλης πάρει το rebound παρά το γεγονός ότι δεν πήγε σε... στον απόλυτο σωστό χρόνο. Ο Βασχάλης. Άστοχη πάσα, καταλήγει στον Γιάννη του Δημήτρη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Σκασί πάσα στη γωνία. Ο Λουτσόγλου. Και το Βασχάλη απέναντί του θα γυρίσει. Ο Βασχάλης δεν ήξερε να κάνει το φάουλ. Θα πάρει τώρα την μπάλα από το Χατζηλεμονιά. Ο Βασχάλης πάει να παίξει σκρίτσο από τον προσωπικό του τύπολο. Θα κάνει, θα πάρει το σκρίτσο, θα δώσει την πάσα. Βγήκε το pick and roll, υπάρχει deflection στην πάσα του αναγνώστου όμως. Με πείτε τους αποδέκτη τελικό τον Πολυφεμιάδη, υπάρχει block. Αναφορά για Μακάμπι. Ράντας. Δώσει την μπάλα στον Τελέχη, ο οποίος αποστάρει ένα fade away, δεν θα τον δικαιώσει. 36-41 παραμένει. Μπέλης. Μπέλης συγκρατεί την μπάλα. Θα αλλάξει με το Περιφυγκάρι. Υπάρχει deflection, η μπάλα θα βγει εκτός. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα μας ο Δημήτρης. Χρήστος Πολυκρινιάδης στην επαναφορά. Μπέλης. Στα 8 δευτερόλεπτα που πάρει το screen, πάει μέχρι μέσα! Θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Με μία ακόμα φορά, 43 πόντοι του ενεργητικού των Μπέρς. Σε 100 δευτερόλεπτα στο τέλος, 36-43. Γιαννίδης θα πάρει το screen από τον Τσόνι, ο οποίος θα πάρει τον αντίπαλο. Τον Καλουτσόλου του ζήτησε την μπάλα, δεν την πάρει, είχε βρεθεί ελεύθερος για 3. Άστοχος το δίποτο που επιχείρησε ο Τζόνις. Υπάρχει φάουλ για 2 βολές. Thank you.
Πολυχρονιάδης. Τι βολές. Να άσχο στην πρώτη βολή ο Γκάρτον Μπέρς. Πάμε, πάμε! Ναι, έστω στη δεύτερη μία στις 2, 36-44. Στους 8 πόντους διαφορά υπέρ τον Μπέρς. Και εκεί θα ανοιχθώ το γήπεδο, καλυψό μου, δεν πήρε την μπάλα. Τηλιανίδης. Κράτας. Κράτας στο 12 δευτερόλεπτο που πάρει το σκρίνο από τον Τσόνι. Έχει ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του, θα βγει το pick and roll, θα γυρίσει ο Τσόνις. Και ο Μπέλης πάρα πολύ ψηλά για βοήθεια, δεν καταφέρει να τον κόψει. 38-44, είναι τον παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο στον Γκραφ Μάτερ. Ο Βασχάλης. Σκρίνα από τον αναγνώστη του, ένα ακόμα. Δεν υπάρχει αλλαγή πάνω του. Μπέλης θα κερδίσει το φάουλ από τον Παστορ Δημήτρη. Επισκοπού, όπως φάνηκε. Μπέλης στις βολές. Ένα ακόμα από τα πάμπολα ζευγάρια που έχουν εκτελεστεί απόψε. Έστω πως η πρώτη βολή ο Μπέλης. Πριν ευστοχήσει σε αυτή τη βολή ο Μπέλης είχαν 44 πόντους οι Μπέρς και 11 από αυτούς τους πόντους είχαν έρθει από βολές το 1 τέταρτο. 7 στις 11 για τελευταία. 12-21. Τώρα 13-22 για Μπέρς. Υπήρχε προαπαιδευτικό time out από την γραμματεία, αλλά τελικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Συνεπώς, Τσόνι στην επαναφορά, Γνάντας. Σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις. Θα δούμε απόψε. Γνάντας πάει μέχρι μέσα, ταχύτατα θα κερδίσει το foul. Από τον αναγνώστου. Δύο ακόμα βολές, δεν το περιμένει κανένας. Υπάρχει rebound τελικά στην κρατή. Μετά από πολύ μεγάλη πίεση ο αναγνώστου. Μπέλης θέλει να τρέξει. Κάνει μια προσπίση, θα δώσει την πάση στο δεύτερο χρόνο. Είχε βρει ελεύθερο τρίποντο, τον είχαν αφήσει τον Πολυχρονιάδη στο ελεύθερο, αλλά δεν το πήρε. Πάει σε πιο σετ επίθεση. Ομιλικές μάχες μέσα στην ρακέτα μεταξύ Τόνι και αναγνώστου. Ένα step back μακαρισμένο τρίποντο την ώρα που τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Είναι άσχημος ο Παπασχάλης. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι μέσα στην ρακέτα στο συν 10 και πάλι Μπέρς. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Γράντας. Περνάει από 2, πάει σε τρίτο μέσα από την baseline. Θα βγει μπάλα εκτός κλίνη για τους Μπέρς σε καλή στους με ένα time out. Ο Νόδρος Πολυχρονιάδης. Μόλις το δεύτερο time out που έχουν εντύπωση. Στο παιχνίδι. 38. 48. 4,5 για το τέλος. Για να δούμε αν οι Μπέρς θα μπορούν να βρουν, να μπορέσουν να βρουν κάτι στα τελευταία 4,5 που σημαίνουν για τη συμπλήρωση 20 λεπτών σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλω να τελειώσει πραγματικά. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στη Σόνικα Αρίνα. Αυτό λέει πολλά. Η φράση μεγάλης σημασίας. Μπέλης, ο Παπασχάλης, θέλει να τρέξει ταχύτατα. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, coast to coast, είναι στο coast! 38-50! Κοιτάξτε πως το πανηγυρίζουν οι Bears. Στο συν 12. Τι φάση είναι σε πολύ πολύ καλάθι ενάντια στις Αλγύρες με το 92-93. This is our home στο ΆΚΑ. This is Sonic Arena λοιπόν. Στο συν 12 οι Bears βρίσκονται εδώ εισαγωγικών στις 4 γραμμές του γηπέδου. Το σκορ που θα μπορούσε να είναι υπό άλλα συνθήκα σκορ τρίτης περίοδου, είναι σκορ δεύτερης. Σκορ πρώτης θα μπορούσε να είναι σκορ δεύτερης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, νομίζω τα λόγια περιτέχουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας.
Επιστροφή στη Sonic Arena μετά από αρκετή ώρα. Μετά από περίπου 8 με 9 λεπτά. Αυτό ήταν παραπάνω από τα 4 με 5 που συνήθως διαρκεί η ανάπαυλα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους. 12 πόντι διαφοράς για τους Spurs που έχουν την μπάλα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Τα πάντα είναι θέμα αριθμού. Πατήσει. Περάσει πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Ράντας, κλείζει από δύο. Τρέχεις. Τρέχεις, περνάει και αυτός ανάμεσα από δύο. Μετά... Πραγματίζει διπλή τρίπλα. Έμεινε στον αέρα. Εξάντλησε τον εναέριο χρόνο που είχε. Και έπεσε κάτω χωρίς να έχει αποχωριστεί την μπάλα. Και έχοντας σταματήσει τρίπλα. Τα δύο λάθη αλληλοεξουδετερώνονται. Μπέρσης ξανά με την κατοχή. Μπέλης. Δεν θα πάρει το σκύλο από τον Καζή. Δεν θα του δώσει μπάλα από τον Πασχάλης. Ο Πασχάλης θα πάρει το σκύλο από τον Μπέλης που πάει αντίθετα από αυτό, θα πάει σε αυτό. Jump shoot είναι εύκολος ο Μπέλης, 38-52. Ράντας. Ράντας θα πάρει το σκύλο. Πάντα κράτος με την μπάλα στα χέρια. Καθίστε πάση στη γωνία, καλό passing game. Για δύο έχω την εντύπωση είναι το shooting, είναι άσχετο στο Καλυπτόγλου. Βάλα τους ωραία πάσα από τον Γελέκη. Για τρεις πόβος χάρης με ταμπλό, είναι άσχετο σε επιθετικό rebound από τα κλειμονιά. Και φάουλ. Φάουλ που έχει πληρωθεί στον Καλυπτόγλου. Λάθος πάσα από το χέρι της λεμονιά. Κράτος παίρνει και θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα. Δεν καταφέρνει ο Σπλιανίδης να ολοκληρώσει στην φάση. Στις 14 πόντους διαφορά παραμένει. Ρίβας. Μπέλης για 3. Είναι εύστοχος. 38-55 στο σύν 17 η Μπέρς. Ράντας. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για τη Μακάβη το πρώτο διάστημα του δεύτερου μηχρόνου. Ράντας ένα running holder, δεν θα τον δικαιώσει. Την μπάλα θα πάει πάνω σε αυτόν. Απόσταση αυτή από τον Καζή. Στα 9 δευτερόλεπτα, σκαφτή πάσα ωραία από τον Σιλιανίδη, αλλά δεν θα πάει. Θα διαλέγει τον επίδοξο τελικό αποδέκτη. Μπέλης. Ρίβας. Σε 2-3 πάμε από σκάφτη. Και πάλι έστοχος! 38-58. Λυρικό ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο για την ομάδα των Bears. 38-58. Έχουν ένα πάρα πολύ γρήγορο σερί, 8-0 το πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Θα έχουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους σε αυτήν η Μακάμπι. Καθώς παίρνουμε σπασμένα το πρώτο time-out της τρίτης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, όπως ακούτε καταχειροκροτούμενη ομάδα των Μακάμπι Τελαχίνη, η οποία πήρε το time-out και εξάντησε τον χρόνο αυτού. Λίγο πιο νωρίς μπήκαν οι Bears μέσα στο παρκέ, οι οποίοι τρέχουν ένα σερί 8-0 στην έναρξη της τρίτης περίοδου. Η κατοχή είναι για Μακάμπι. Ράντας. Ουνίας Φιλιανίδης. Νόλου πάσα. Ράντας ξανά Φιλιανίδης. Καλό passing game πήρα από τον Καλυπτόγλου. Πάει μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τώρα θα έρθουν την πρώτη πόντια του Μακάμπι. 40-58. Θέλεις. Πάρει το σκύλο από τον Καζή, από Βασχάλης. Λεμονιάς. Ρίβας μέχρι μέσα, πέφτοντας θα τερδίσει το φάουλ που έχει πληρωθεί στον Καρακασίδη. Είναι για δύο βολές. Τρίτο του Καρακασίδη, δεύτερο της περίοδου για Μακάμπι. Έστω στην πρώτη βολή, 9-0 το σωρί των Bears από τον Γρήβα. Έστω
διαφορά εκ νέου στους 20, 40-60, προκυλοποιείται. Γκράντας. Ωραία, πάσα πήγε να βγάλει στο Καρακασίδη, μπάλα που σπάσει από τη θέση του Τελέχη, ωραία. Υπάρχει μπάλα ο Καλοψόγλου, είναι άστοχος. Ρίβας, ένα τρέξι. Ο Βασχάλης ο διατρής με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό ριμπάντ από τον Καζή. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Με δύο ακόμα βολές. Όλοι που έχει κρατήσει τον Κελέγκη αυτή τη φορά και είναι το τρίτο. Μακάμπι. Έστωπος στην πρώτη βολή. Ο Καζής. Μάζεται να περάσει το Δημήτρης. Μακάμπι. Μένει και ο Κόδρας στην εξίσθεση. Πράγματι, ο Δημήτρης μπαίνει, Καλοψόγλου βγαίνει, ένα νούμερο για να μας κάνει τη διαφορά. Γκράντας, πάει να μισθωσε δύο, εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Καζή. Αερόστατο έχεις ρε φίλε, τι κάνεις. Θα έχει φέρει την μπάλα. Είναι για δύο βολές το φάουλ που κέρδισε από τον Μπέλη. Γερμανός Ζήλος. Περνάει τον πάγκο Καρακασίδης. Και ο αναγνώστου περνάει στη θέση του Μπέλη για Βέρς. Συνδέχει τον Καρακασίδη, ο οποίος καταχειρονοδίστηκε και αυτός. Φέρνουμε στον πάγκο. Την έχεις έρθει όμως την πρώτη. Δεν πειράζει. Έρθει και στη δεύτερη, 42-62. Ο Μοσχάλης. Θα έχει την μπάλα, πρέπει να την πάρει στον Αγνώστο. Για τρεις, γιατί συνεχίζει πως υπάρχει μάχη και το ψηφικό rebound, θα καταφέρει κάποιος κόκκινος. Και λέγει θα συγκρατήσει και θα κατεβάσει. Να... Η ωραία πάσα μέσα στην ρεγίδα του, θα καταφέρει ο Συγγιαννίδης θα συγκρατήσει. Ο Παπασχάλης, Bomber, τον Βέρς, ένας ακόμα. Βάζει το σκρίνο τον Αγνώστο. Σαράντα δύο, 65. Γιαννίνης, επί μέσα, θα βγει πάσα τελικά στον Δημήτρη και θα χαθεί προς στιγμή, αλλά είναι εκεί για να συγκρατήσει ο Γιαννίνης και να τροφοδοτήσει τη ρακέτα. Καλό passing game στον Δημήτρης. Στο 8 δευτερόλεπτα, βάζει το σκρίνο από τον Τζόνι για να δούμε αν πάει σε προσωπική ενέργεια. Στην πάσα τελικά στα 2 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, κάλυψε πάρα πολύ ένα αέριο χώρο και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Κελέκης. Βάση είναι ότι αύριο το πρωί κιόλας έχω εξεταστική αγωγή του λόγου και τόσο που φωνάζω μπορεί να είμαι βραχνιασμένος αύριο, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν προτεραιότητες, βλέπουμε ματσάρα στη Sonic Arena. Ο Βασχάλης. Πάει το σκρίνο στον αναγνώστου. Πάνε παίξει σύρκο στον προσκυνήτου. Λοιπόν, δεν υπάρχει αλλαγή. Πάνω σε 5 δευτερόλεπτο. Σου για 3. Εύστοχος! 44-68. 5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καταλαβαίνουν το νόημα κάμπι. Γκράντας για 3. Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο Δημήτρης. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από τον Βασχάλη. Πρινή πάσα δεν θα φτάσει. Θα φτάσει τελικά στον Καζή. Μέσα καλάθι και φάουλ από τον Γρήγο. Yeah.
μια βολή που θα εκτελεστεί μετά το time out που έχουν καλέσει οι παίκτες των Μακάμπι. Ένα ακόμα, τρέχουμε σε πολύ λίγο. Ήταν από 94-41 της τρίτης περίοδου που είναι μαζί μας. Επιστροφή, λακωνίζει στη φιλοσοφία. Επιστροφή. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο θα εκτελέσει τη βολή που δικαιώδη ο Γρήβας μετά το καλάθι και φάουλ που πέτυχε. Είναι άστοχος στη βολή, υπάρχει αμυντικό rebound. Στο Δημήτρης, έχει ξανά μέσα από δύο, θα βγάλει την πάσα στο Δερμετζίδη που έχει περάσει πέρα στον αγωνιστικό χώρο. Πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την πάσα στη γωνία, jump shoot. Είναι άστοχος ο Τελέχης, θα πάρει την ωραία πάσα από τον Σουλιανίδη. Φαουλ που έχει βγει στον αναγνώστου Τζόνι, στην παραφορά, χαμηλά το φαουλ, δεύτερο ομαδικό κονβέρς. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει στον Τζόνι ο Κελέκης, η μπάλα θα χαθεί όμως. Φόρος. Φόρος, πάρουν βήματα. Κλειστή από δύο παίκτες. Μέχρι μία ακόμα αλλαγή. Κελέκης θα περάσει στον πάγκο Καρακασίδης στη θέση του. Μετζίδης. Μετζίδης για τρεις σόνις έχει βρεθεί αρχιτά ελεύθερη για να το πάρει. Είναι άσπρος ο Μετζίδης. Εξαιρετικό rebound, τα κατάφερε. Κατάφερε να κρατήσει και την κατοχή. Ο Δημήτρης πήγε να βγάλει κάτι πάρα πολύ περίτεχνο μέσα στη ρακέτα. Ανάμεσα από πόδια αντιπάλου, δεν το κατάφερε. 44-70 παραμένει. Ζήβης. Ο Δημήτρης. Θα παίξει στις τρίπες, θα καταφέρνει. Συγκρατεί σε δεύτερο χρόνο, δεν μπορούσε να σουτάρει για τρεις. Είχαν έρθει οι δύο παίκτες πάνω του. Για τρεις είναι άστοχο. Υπάρχει ένα φάουλ που έχει βρεθεί στον αγρόστου. Χαμηλά και πάλι, τρίτο ομαδικό πλέον. Τον Μακάμπι, τον Μπέρς διορθώνω. Διορθώνω. Βάλε μέσα το κεντέρι. Σε παρακαλώ, παιδί. Σε παρακαλώ, παιδί. Ένα στάση. Μετά από... λάθος. Θα πάρει το stream, πάει μέχρι μέσα, πέρασε δύο αντιπάλους, πάρει διπλέξαν από τον τρίτο, ο οποίος ήταν από τον Βασχάλης και θέλει να διπλέξει. Τρεις παίκτες πάνω του Καζής έχει βρεθεί ελεύθερο στην κορυφή σου, για τρεις είναι άστοχος. Γιαννίδης, η γωνία σου για τρεις είναι άστοχος. Ο Δημήτρης, ένα ακόμη φυσικό rebound, δεν θα έρθει τώρα πόντι. Καζής, Παπαδοσχάλης. Είναι πιο σετ επίθεση στα 7 δευτερόλεπτα. Πανεβίωσε ο Θεσσαλονίκης στο σκρίν στα 5, στη 3. Πέρασε και την αλλαγή που ήρθε πάνω του Παπαδοσχάλης. Σκόραρε 3 ακόμα πόντους, 44-73. 29 πλέον. Μετζίδης. Για τρεις είναι άστοχος ο Τζόνις. Ο Βοσχάρης έχει κλειστεί από δύο, θα χάσει τελικά την πάρα του Τερμετζίδη. Ο οποίος τρέχει, τον ακολουθεί ο αναγνώστης του, κάνει μία προσπίση, δύο προσπίσεις. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Όχι καλά και φάουλ. Επιθετικό φάουλ στον Τερμετζίδη. Όχι.
Τσόνι τελικά, νούμερο 12. Έδωσε ο ρεφ. Διορθώνω. Είμαι στραμμένη πλήρω την προσοχή μου σε αυτή τη φάση. Πάμε στο μέχρι το 12, έδειξε ο ρεφ. Μεστάλης. Μία ακόμα πιο θέτη επίθεση, θα πάρει το σκρίνο στα 12 δευτερόλεπτα από τον αναγνώσ του. Ωραία πάσα για τρεις με μεγάλη καμπύλη, είναι έσπατος ο Γρήβας, έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ στο τρίποντο παιχνίδι τους στο τρίτο δεκάλεπτο οι Bears και έχουν δικαιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μέχρι μέσα είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ο Γράδος υπάρχει επιθετικό rebound στον Δημήτρη. Υπάρχει σφύριγμα. Τέταρτο φάουλ του αναγνώστου. Ράντας. Ράντας στο step back, πάλι σε πολύ μεγάλη απόσταση με αυτό το step back, είναι άστοχος όμως, μακαρισμένος. Ο Παπασχάλης. Έχουμε 8 δευτερόλεπτα, αλλά γίνεται με τώρα έδωσε το και ο ρεφ να περάσουν οι αλλαγές και λέξεις θα περάσει στη θέση του Μιστρο Δημήτρη. Δεν έχει 14 για το συμπλήρωμα 30 αγωνιστικών λεπτών. Συνάντας. Θα συμβεί στην μπάλα παίρνοντας το σκρίν από τον Καργασίδη. Καλή άμυνα από τον Παύλο Βασχάλη. Τελέκης. Θα κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο την ώρα που τελείωνε ο χρόνος, παραλίγο να του βγει. 360 με τα χέρια, κατά μία έννοια. Κίνηση. Υπάρχει φαουλ που έχει χρεωθεί στον Τερμετζίδη και είναι επίσης το τέταρτο δικό του. Το φυσικάλιτι του παιχνιδιού οθεί πολλούς παίκτες να θυσιάζουν τα 5 φαουλ σιγά σιγά. Έχοντας 3 ακόμα και 4, δεν έχει μπορούθει κάποιος μέχρι στιγμής. Άστοχο το εμβολίο Γρήβας. Έχω στη δεύτερη. Μετζίδης. Για τρεις με το χέρι και τα ελεύθερος είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Ο Βασχάλης. Βασχάλης υπάρχει το screen, ωραία τρίπλα. Αναγνώστος για τρεις είναι άστοχος ο φόρος. Ράντας. Ράντας, θα είμαι μέσα, θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Είναι άστοχος. Ο Ραγνός του Ντολιμπάου. Ο Πασχάλης. Θα παίξει στις τρύπες, πήγε να σουτάρει, έκανε μία προσπίση στο διατρής. Καζής είναι άστοχος. Αναγνός του πήγε να πάρει το πιστικό ριμπάου. Και το κατάφερε. Έτσι θα ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. 44-77. 33 πόντι διαφοράς. Θα μπορούσε να είναι σκορ τέταρτης περίοδου, είναι σκορ τρίτης. Είναι ασύλληπτη τρίτη περίοδο η Bears. Οτιδήποτε και αν προσπαθούσε να τους έβγαινε είτε επιθετικά είτε αμυντικά επιστρέφουν πολύ λίγο για την τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο μοιάζει μαζί μας. Επιστροφή στη Ζώνη Καρίνα για την ένταξη της τέταρτης περίοδου. Η πρώτη κατοχή είναι για τους παίκτες της Maccabi. 44-77 το σκορ. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για διευθέτηση κάποιων τεχνικών αντικειμένων στη γραμματεία. Όλα καλά.
έναρξης τέταρτης περίοδου. Μέχρι μέσα θα κοπεί ο Καλουτσόγλου. Μπέλης που έχει περάσει πριν στον αγωνιστικό χώρο με πιο φρέσκα από όλους τους στον καλό λογικά. Πάρα πολλά λεπτά φέτος και φέτος θα γυρίσει. Καραγκούνης έβγαλε μια πάσα, ψιλοκρεμαχτή το καζί, μπάλα πέρασε εκτός. Μπέλης ύψωσε επαναφορά από Βασχάλης και καταφέρασε και πίσω από την μπάλα Μπέλης. Στην κατρή συνάστρο του Καζής. Μετά από συγκυρία η μπάλα πήγε παίκτης ο Μπέρς. Κράτας θα γυρίσει, πολύ δύσκολα είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το ψηφικό rebound. Εντάξει μπαίνει και λέει στο δεύτερο έχει χρεωθεί εξαιρετικό φάουλ, δεν υπάρχει τζάμπολ. Μπαίνει στο λάξι με τον φόρη στο κατεβάσι. Παρα λίγο να χάσει την μπάλα, πολύ καλή άμυνα από το ψηφικό του αντίπαλο, τον Γελέκη. Φόρος. Φόρος σου για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, με ταμπλό είναι άστοχος. Μπράντας. Μπράντας, laser πάσα, συγκρατήσει τον Καλουπτσόγλου. Θα συγκρατήσει ο Γελέκης. Θα βγάλει ωραία πάσα. Θα γυρίσει με το ανάποδο, λέει άπη είναι άστοχος ο Καραγκασίδης. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound, σου για τρεις. Είναι άστοχος ο Γελέκης, υπάρχει αμυντικό rebound τώρα από τον Καραγκονή. Πάλι. Υπάρχει στήριγμα. Μια φάση που έγινε μακριά από την μπάλα. Θέλει να χάσει χρόνο, πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες, ο Καλουτσόγλου είναι άστοχος. Ο ίδιος εξαιρετικό rebound και θα πετύχει πόντους. Στην τρίτη περίοδο έχει μόλις 6 πόντους η παίκτες στο Μακάμπι. Καλουτσόγλου πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη και δεν ξεχνάει μόνο τον ίδιο. Δεν θα το καταφέρει. Γκράντας θα συγκρατήσει. Πάρει το screen, ωραία. No look, πάσα μία ακόμα. Οπ, τι πήγαν να βγάλουν και τι έβγαλαν τελικά. Μπράντας και Κελέχης. 48-77, πολύ εντυπωσιακή φάση μεταξύ των δύο. 48-77. Μπέλης, θα χάσει τελικά την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα. Για το κλέψιμο Βεργίνης, αλλά μπερδεύτηκαν. Βεργίνης και Κελέχης. Πάμε μπροστά. Έχει ελαττήρια στα πόδια και κυριολεκτικά. Έχει μεταφορικά. Αλλά τα μεταφορικά ελαττήρια δεν έφταναν για να τον μεταφέρουν τόσο ψηλά για να πάρει την μπάλα. Μπράντας. Γελέκης. Θα κλέψουν τον Καζί. Ο Βασχάλης. Καραγκούνης ξεχύθηκε στα ανοιχτά γήπεδα, δεν πήρε την μπάλα. Θα τροφοδοτηθεί ο Μπέλης, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Ποιος τέταρτο, Αντώνη, ποιος τέταρτο. Φάουλ, τέταρτο φάουλ και του Καραγκασίδη τώρα. Ο Βασχάλης περνάει στον πάγκο. Βρήμας, θα μιλώνει κάποιος το σύμπαν, αλλά
Τζαγκάρντ μπήκε και προσπάθησε ψηλό Τζαγκάρντ. Συντηρητικά πάντα. Και ο αναγνώστης που πέρασε στην Μπέλη. Πολύ μεγάλο ματσιά από αυτόν. Λέχεις ωραία πάσα, θα την μετατρέψει σε ασίστ του Καλουτσόγλου. Καλή άμυνα, Καραγκούνης θα συγκρατήσει. Καραγκούνης στην επαναφορά, 14 δευτερόλεπτα. Φόρσε πάλι την μπαλά. Χώρος σκασί, πάσα ωραία. Συνολογμός του Σουτζιά 3, Καζής είναι έστοχος και πάλι 50-82. Έχει αυξήσει πάρα πολύ τα ποσοστά στα τρίποντα Ιβέρς στο δεύτερο ημίχρονο, 11 στα 31, γίνονται 12 στα 32 το τρίποντα. 3 στα 9 για Μακάμπι. Υπήρχουν παραπάνω τρίποντα, 16 στα 47, 13 στο 22 Ιβέρς. Σουτζιά 3, Καραγκούνης με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος, θα περάσει εκτός. Κίνηση για την Μακάμπι. Τράντα. Έτσι πάσα τον Ισαγγυρίσει, ανάμεσα από δύο θα γυρίσει και άλλη μια φορά είναι άστοχος. Θα συμμάχει για το εξαιρετικό ριμπάντ, θα τα καταφέρει τελικά ο Καλουπτόγλου. Πάσα, Βεργίλης. Μιλέκης. Τζόνι στα δύο δευτερόλεπτα, στο για δύο που πολύ μακριά είναι αυτοφυσία από τον Καλουπτόγλου. Δεν κατάφερε όμως να συγκρατήσει την μπάλα. Σουλιανίδης θα περάσει στη θέση του Βεργίδη. Στέκεται στον αέρα, είναι άνθρωπος ο Βράντας. Το αντιστοιχτικό rebound, απορρόφησε την δύναμη δύο παιχτών και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Τσόνης 52-82, διαφορά στους 30. Ριβάς. Καραγούνης. Ψιλοκρεμαστή πάσα θα συγκρατήσει γνώστου. Υπάρχουν βήματα από αυτόν. Παίζει και δύο πριν το τέλος. Έχουμε περάσει λοιπόν στο τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Βράντας. Jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει rebound από τον Καραγκούνη. Δεν θα κρυφτήσουμε φανατικά από τον Μπέρτς. Έχει μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Από τον Γρήβαρα υπάρχει θετικό λοιπόν από τον Καζί, ένα ακόμα. Θα αρχιστεί σε δύο βολές. Έχει πάξει ο Καζής. Δερμετζίδης θα περάσει στη θέση του Βράντα. Να κατέβουν την τράπουλα η Μακάμπι. Έχει το κοστιντώνει πολύ ο Καζής. Και στη δεύτερη 52-84. Δεύτερο και 36 είναι το τέλος. Με τζίτη. Ωραία πάσα. Ανάποδο λέει άπχα μετρούσε το καλά. Θα ανέμενε θα ρίξει σε δύο βολές ο Τζελέκης. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε δει πάρα πολλά φάουλ. Πάρα πολλές βολές. Ανάση. Ναι, να καλά. Αντώνη, στο 16 περτώ. Ωραίο. Χαμένο.
Θα περάσει για τελευταία φορά στον πάγο απόψε. Συγκριώθηκε με το πέμπτο του φάουλ. Πρώτος παίκτης που αποβάλλεται. Επιλέγεις στις βολές. Μαζί είναι άστοχος. Ο Λουτσόγκου με προσπίσεις θα βγάλει τελικά την μπάλα στην απέναντι γωνία από αυτή που έκανε την προσπίση του Αποσάρη. Θα χάσει τελικά την μπάλα στο Λιανίδης. Πολύ δύσκολο καλάθι. Φτάξει από το Καραγκούνι. Ξεχύθηκε στο ανοιχτό γήπεδο. Ωραία πάσα, no look. Μία ακόμα πολύ όμορφη πάση που έβγαλαν οι παίκτες της Μακάμπι. Λοιπόν, παίκτο Γελακή. Για τρεις φόρος πήρε ωραία την πάσα από τον Γρίβα, είναι άστοχος, 2-2 εδώ. Στη μέσα είναι άστοχος. Λιανίδης υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σόνι. Δύο βολές. Μαστροδημήτρης θα περάσει στη θέση του Καλουπτσόγλου. Σόνι στις βολές. 3 και 12 πριν το τέλος. 66-86. Αυτό που στη δεύτερη βολή. Στην πρώτη διορθώνω. Εύστοχο στη δεύτερη. Δεν είμαι χρόνο ταξιδιώτης, απλά το ταξιδιώτης. Ο Τζουνιάδης θα μείνει τα χρυμή πάσα, δεν θα κατάφερε να συγκρατήσει ο Καραγκούνης. Δεν σου πει εμπλουσά και έχουν συμπάσει ο Μαστρο Δημήτρης. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα γυρίσει, είναι άστοχος, μετά την ωραία πάσα που έλαβε από τον Σουλιανίδη. Τρίμας. Σταματήσει τρίπλα. Βρήκε τον ακροβολισμένο ο Καραγκούνη. Δύο σου πάει μέχρι μέσα και θα κάνει βήματα. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ που έχει συμβεί στο Νουλίβα. Τέταρτο φάουλ, το 5-4. Τέταρτο και του Νουλίβα. Στο 3. Είναι άστοχος από τη γωνία ο Στροδημήτρης. Μαζής, φόρος. Ανάμεσα σε δύο είχε ελεύθερο παίκτη του Καραγκούνη. Θα εκμεύσει δύο βολές. Για εκμεύσει πρόκειται. Πάλι που πήρε από τον Τόνι. Μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ. Είναι στο 1000, είναι στο 1000. Στη δεύτερη διαφορά εκ νέου στους 30. 57-87. Μέσα θα μετρούσε το καλάθι. Σύμφωνα με υπόδειξη ενός εκ των 2 ρεφ. Το σνόβο μου το λέει στις λίγες και ο Παλατούρης. Συντανίδης στις βολές και αυτός. Άστοχος στην πρώτη. Στις 12 στις 19 για Μακάμπι. Έτσι όπως τη δεύτερη. 13 στις 21 πλέον. Μέσα από πι.
φόρος. Μέσα θα κερδίσει το φάουλ, θα μετρήσει το καλά θα ανέβαινε. Αλλά όπως και να έχει θα ήταν για δύο πολλές φάουλ πιέρισε όμως. Δεν είναι φυσικά τόσο. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ. Έστω όπως την πρώτη όμως του Δημήτρης. 58-88. Θα προσθέσει στη δεύτερη 59-58. 59-88 διορθώνω. Η φορά σου 29. Ρίβας. Πίσω στους Πολυχρονιάδης. Καταφέρει να κλέψει την μπάλα τελικά ο Δημήτρης. Με την αφήσει το καλάθι με ένα post post. 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Φόρος έχει μεθεί ελεύθερος. Άστοχος Τσόρις ο rebound. Δημήτρης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ζημιάδης θα ανοιχνέσει το πλέγι, θα κλέψει ο Κελέγκης, πάει πάρα πολύ γρήγορα μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ρίβας. Ρίβας θα αναπαίξει τα πόδια των προσωπικών των τύπων του Τερμετζίδη. Είχε κάτι πολύ φαντεζή προηγουμένως ο Σάκης. Μακάμπι, υπάρχει μπλοκ. Ωραία πάσα, πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Δημήτρης μη έχοντας συγκροτήσει την μπάλα να την αφήσει στο καλάθι και έρθει πολύ ψηλά αυτή. Ανιάδης. Γωνία Καραγκούνης για 3 είναι εύστοχος, 62-90. Λιανίδης. Λιανίδης πάει μέσα, ανάποδο λέει από coast to coast. Για τις τελευταίες επιθέσεις της Καραγκούνης. Καραγκούνης, θα χάσει την μπάλα. Μικρινιάδης, να κάτσει αυτό από την γωνία, είναι άστοχο με ταμπλό. Θα μαζέψει το rebound ο Τσόνης, για να δούμε αν θα υπάρξει η επίθεση. Κοντάει την μπάλα. Ακολουθώ με την κάμερα, έχω χάσει σουτ. Δεν θα μετρήσει ένα μπι, μπήκε πάντα όλα αυτά. Έχουν εντύπωση ότι δεν μετράει, για να δούμε αν θα μετρήσει, όπως και να έχει τελικό σκορ. Μέχρι στιγμής είναι το 64-90, οι δύο ομάδες θέθηκαν αντιμέτωπες για την 16η αγωνιστική της Elite by Betson. Είχαμε πολύ πλούσιο θέαμα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Έκτοτε οι Bears κατάφεραν να παίξουν το παιχνίδι και τις προηγούμενες 15 αγωνιστικές στην Elite by Betson, αλλά και στο κύπελο. Κατάφεραν να βρουν πάρα πολύ μεγάλη ευστοχία από τη γραμμή των 6.75, τελειώνοντας το παιχνίδι έχοντας 13 στα 36 τρίποντα. Ήταν ένας παράγοντας ο οποίος τους βοήθησε να εκτοξεύσουν την ήδη υπάρχουσα διαφορά των 12 πόντων με την οποία έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους να σκοράρουν μόλις 6 πόντους από τους 38 να φτάσουν στους 44. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Γεια σας.